Γεια σε όλους, είμαι ο Κιμώνας. Σήμερα θέλω να σας εξηγήσω τι είναι το intercooler και πώς λειτουργεί. Πρώτα θα σας δώσω να καταλάβετε πώς λειτουργεί το turbo για να μπορέσω να εξηγήσω το τι κάνει το intercooler. Δεν θα σας το πω περιληπτικά, θα το κάνω σε άλλο βίντεο ακριβώς πώς λειτουργεί το turbo. Απλά να σας δώσω λίγο να καταλάβετε, για να καταλάβετε και τη λειτουργία του intercooler. Το turbo στην ουσία όταν ενεργοποιηθεί δίνει με μεγάλη φορά αέρα μέσα στο κύλινδρο του κινητήρα. Αυτός ο αέρας στην ουσία μας κάνει το έμβολο να κινηθεί πιο γρήγορα και να έχουμε και καλύτερη καύση. Ο αέρας αυτός όμως που φεύγει από το turbo στην ουσία είναι ζεστός αέρας. Ξέρουμε βέβαια ότι ο ζεστός αέρας έχει μικρό όγκο. Εμείς έχουμε ψυχρό αέρα. Έτσι είναι εδώ που επεμβαίνει το intercooler. Δηλαδή ο αέρας που φεύγει από το turbo που είναι ζεστός περνάει μέσα από το intercooler και ψύχεται. Έτσι ο αέρας αυτός που είναι ψυχρός περνάει μέσα στον κύλινδρο του κινητήρα μας με αποτέλεσμα να γίνεται καλύτερη καύση και να έχουμε καλύτερη απόδοση του κινητήρα μας. Εδώ είναι δηλαδή που χρειαζόμαστε το intercooler. Στην ουσία ψύχει τον αέρα που φεύγει με φόρα από το turbo και πάει μέσα στο κύλινδρο για να έχουμε καλύτερη καύση. Γιατί ο ψυχρός αέρας, όπως ξέρουμε, έχει μεγαλύτερο όγκο, μεγαλύτερη μάζα. Και αυτό είναι που χρειαζόμαστε εμείς. Έτσι, κάποιος ο οποίος θα κάνει μετατροπή στο αυτοκίνητό του, ξέρουμε ότι θα αλλάξει και το intercooler. Ιδιαίτερα κάποιος ο οποίος θα αλλάξει το turbo, θα βάλει στο μεγαλύτερο turbo σε κάποια μετατροπή, σίγουρα θα αλλάξει το intercooler. Γιατί turbo με intercooler στην ουσία πάνε μαζί. Λοιπόν, αυτά από μένα, παιδιά. Αν έχετε κάτι να ρωτήσετε, γράψτε το κάτω στα σχόλια να το συζητήσουμε. Κάντε ένα subscribe, μια εγγραφή στο κανάλι, να βάζω καθημερινά βίντεο. Μπείτε να δείτε όλα μου τα βίντεο. Και βέβαια να σας ευχαριστήσω που είδατε το βίντεο αυτό.